Φίλες και φίλοι, σήμερα εδώ από την Κοζάνη συνεχίζουμε την ανάγκη με την κοινωνία στο προσκήνιο, με την κοινωνία πρωταγωνιστή, να διαμορφώσουμε ένα πρόγραμμα ρεαλιστικό, ένα πρόγραμμα συγκεκριμένο, ένα πρόγραμμα το οποίο βασίζεται στις αξίες της σοσιαλδημοκρατίας, του δημοκρατικού σοσιαλισμού, που θα απαντά στα μεγάλα ανοιχτά ζητήματα της εποχής μας. Γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι ήταν μία από τις πρώτες δεσμεύσεις μου η ανάγκη οι 270.000 άνθρωποι οι οποίοι μας τίμησαν το Δεκέμβρη να είναι ο πυρήνας, οι βασικοί πρωταγωνιστές μαζί και όποιον άλλον Έλληνα θέλει να συνεισφέρει σε αυτή την προσπάθεια, για να ανοίξουμε μια νέα σελίδα στον τόπο. Και ξεκινάμε με ένα ελπιδοφόρο ξεκίνημα. Ένα ξεκίνημα που δείχνει ότι ο ελληνικός λαός ζητά κάτι διαφορετικό. Δεν ζητά πλέον τα αρχηγικά κόμματα του χθες, όπου ο αρχηγός και η παρέα του, όπως συμβαίνει σε Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ, διοικούν ένα κόμμα και φιλοδοξούν να διοικήσουν και ένα κράτος. Ζητά κόμματα ανοιχτά, δημοκρατικά, συμμετοχικά. Και αυτό είναι η δημοκρατική παράταξη, που φτιάχνει ένα πρόγραμμα βήμα-βήμα, πηγαίνοντας εκεί που χτυπάει η καρδιά του προβλήματος. Και σήμερα λοιπόν εδώ από την Κοζάνη ανοίγουμε το δεύτερο περιφερειακό μας συνέδριο για το μεγάλο παγκόσμιο θέμα και εθνικό βέβαια που αφορά την κρίση την ενεργειακή. Είναι σημερινό φαινόμενο ενεργειακή κρίση. Είναι προϊόν του πολέμου της Ουκρανίας, όπως εύκολα ο κύριος Μητσοτάκης προσπαθεί να θέσει στο δημόσιο διάλογο. Δεν γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι χρόνια τώρα η Ελλάδα προσπαθεί να κάνει μία μετάβαση, η οποία όμως εωρείται από την πραγματικότητα. Και τι ήταν αυτό που επιτάχυνε τη μετάβαση αυτή, βαφτίζοντας την απανθρακοποίηση μόνο από λιγνητοποίηση και κλιμακώνοντας τη συμμετοχή του φυσικού αερίου στο μείγμα της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, κάνοντας την Ελλάδα να πηγαίνει σε μια άδικη μετάβαση εις βάρος συγκεκριμένων γεωγραφικών περιοχών και συγχρόνως να δεσμεύει το έθνος σε ένα νέο μεταβατικό καύσιμο που του δίνουμε μόνιμο χαρακτήρα και το οποίο μέσα από την κρίση που δεν ξεκινάει από τον πόλεμο στην Ουκρανία αλλά πολλούς μήνες πριν να μας κάνει ευάλωτους σε παγκόσμιες εξελίξεις όπως αυτόν του πολέμου, ευάλωτους σε γεωπολιτικά παιχνίδια και ουσιαστικά να έχουμε και το μειονέκτημα ότι ακόμη και αν είχαμε τη δυνατότητα να έχουμε δικό μας φυσικό αέριο από τις έρευνες και τις προσπάθειες που ξεκίνησαν δικές μας κυβερνήσεις, το πάγωμα αυτών των προσπαθειών μας έκανε ξεκάθαρα εξαρτημένους σε τρίτους παράγοντες. Αυτό δείχνει ότι δεν υπήρξε κανένα σχέδιο ούτε από τον ΣΥΡΙΖΑ ούτε από τη Νέα Δημοκρατία. Όμως αυτή η κατάσταση σήμερα δημιουργεί τεράστια ζητήματα στην κοινωνία. Μας σαρώνει η ακρίβεια, σαρώνει τα πιο ευάλωτα νοικοκυριά και τη μεσαία τάξη, το μεγάλο ζήτημα των ανατιμήσεων, της αύξησης των τιμολογίων, και ενώ τώρα, ακόμη και κατόπιν εορτής, εμείς έχουμε πολύ συγκεκριμένες προτάσεις, θέσεις, για να θωρακίσουμε την κοινωνία. Γιατί δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις. Υπάρχει στρατηγικό σχέδιο μακροπρόθεσμο, που δυστυχώς δεν ακολουθεί και τα προηγούμενα χρόνια, με αποτέλεσμα να είμαστε στο μάτι του κυκλώνα σήμερα. Το αποδεικνύουν τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπου το δικό μας τιμολόγιο έχει αυξηθεί μεσοσταθμικά 5,4 φορές, ενώ ο ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι 3,4. Και συγχρόνως υπάρχουν και τα βραχυπρόθεσμα μέτρα, τα οποία όμως δεν ακολουθεί η κυβέρνηση. Και εδώ, με ένα μαγικό τρόπο, υπάρχει μια συμφωνία Τσίπρα-Μητσοτάκη. Συμφωνούν, λέει, στο να βάλουμε πλαφόν στη χονδρική. Το είπε ο κύριος Μητσοτάκης, το είπε ο κύριος Τσίπρας από το βήμα του συνεδρίου του. Γιατί όχι, κύριοι της κυβέρνησης και της μείζωνας αντιπολίτευσης, να μην ακολουθήσουμε τη δική μας πρόταση,
που λέει πλαφόν στη Λιανική και πετάτε την μπάλα στις Βρυξέλλες, όταν ξέρετε πολύ καλά ότι αυτή η πρόταση δεν θα υλοποιηθεί ποτέ. Γιατί, ποια συμφέροντα θέλετε να καλύψετε που κερδοσκοπούν εις βάρος του ελληνικού λαού, ενώ αυτό που λέμε είναι ήδη στις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στην εργαλειοθήκη που προτείνει για να μειωθεί το κόστος της κοινωνίας. Γιατί λοιπόν δεν ακολουθούμε αυτή την ευρωπαϊκή πολιτική και εμφανίζουμε μια άλλη πολιτική, η οποία γνωρίζουν πάρα πολύ καλά ότι πιθανότητα να υλοποιηθεί λόγω της τάσης Ολλανδίας και του χρηματιστηρίου του φυσικού αερίου είναι πάρα πολύ δύσκολη. Και αν υλοποιηθεί θα καθυστερήσει μήνες, με αποτέλεσμα ο ελληνικός λαός να βιώνει μια τεράστια κερδοσκοπία χωρίς να μπορεί να κάνει τίποτα για να θωρακιστεί. Το λέω αυτό διότι ακούμε από τους πολιτικούς μας αντιπάλους ένα ευκολόγιο. Λέει ναι, ανεβαίνουν, αλλά τι προτείνουνε. Μάλλον αυτά που προτείνουμε τα διαβάζουν πάρα πολύ καλά, γιατί μήνες μετά τα επαναφέρουν στο δημόσιο διάλογο. Και θέλω να είμαι σαφής. Είπαμε από αρχές του Ιανουαρίου για το πλαφόν στη Λιανική που δεν το ακολουθούν. Είπαμε όμως και τη φορολόγηση των υπερκερδών. Τώρα τη λένε με κάποιο τρόπο και οι δύο. Βεβαίως θέλω να σας πω ότι όλους αυτούς τους μήνες λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ξανά με επίσημα στοιχεία, ότι υπολογίζονται η κερδοσκοπία των μεγάλων παραγωγών εις βάρος των ευρωπαϊκών λαών από την κλιμάκωση της αύξησης των τιμών στα 200 δισεκατομμύρια. Άρα δεν έπρεπε αυτή η απόφαση να έχει ήδη υλοποιηθεί, ώστε να έχουμε χρήματα στο δημόσιο ταμείο για να ασκήσουμε ευρύτερες, στοχευμένες δημοσιονομικές πολιτικές. Λέγαμε για μείωση του ΦΠΑ στα βασικά αγαθά. Και έλεγε ο αρμόδιος υπουργός, λέει εγώ πάω στο σούπερ μάρκετ και βγάζω σέλφι με τους καταναλωτές. Δεν υπάρχει θέμα. Ότι είναι λαϊκισμός αυτό που λέει το ΠΑΣΟΚ. Προχθές βλέπουμε να γράφεται σε εφημερίδες ότι σκέφτονται να μειώσουν και το ΦΠΑ στα βασικά αγαθά. Άρα πώς είναι λαϊκισμός? Και στο κάτω-κάτω, αγαπητές φίλες και φίλοι, τι είναι ο λαϊκισμός? Όταν κάτι το κάνει η Πορτογαλία, εγώ δεν λέω η Γερμανία, η Πορτογαλία, που είχε ανάλογα οικονομικά χαρακτηριστικά, πέρασε μνημόνια, ανάλογο πληθυσμό, δεν είναι λαϊκισμός να το κάνει και η Ελλάδα που γίνεται εκεί, και τι να μπορεί να γίνει και εδώ? Άρα άλλες είναι οι δεσμεύσεις που δεν επιτρέπουν να υλοποιηθούν αυτές οι πολιτικές, και μάλιστα όταν δημοσιονομικά στέκουν για τον εξής απλό λόγο. Λόγω των ανατιμήσεων υπολογίζονται τα υπερκέρδη του κράτους από τον ελληνικό λαό, διότι λόγω του ΦΠΑ και της αύξησης των τιμών αυξάνονται τα προϋπολογιζόμενα έσοδα πάνω από 1,2 δισεκατομμύρια. Άρα να και τα χρήματα που δεν είναι, αν θέλετε, μείον στον προϋπολογισμό, αλλά εξτρά για να χρηματοδοτηθούν αυτές οι πολιτικές. Όπως επίσης η θέση μας για ένα νέο ΕΚΑΣ για τους χαμηλοσυνταξιούχους. Για 350.000 χαμηλοσυνταξιούχους που περνάνε πάρα πολύ δύσκολα και το έχουμε προϋπολογίσει με τον Γιώργο Κουτρουμάνη στα 600 με 650 εκατομμύρια ευρώ. Και βέβαια μέτρα που είναι μη δημοσιονομικού χαρακτήρα, όπως είναι η αύξηση του κατώτατου μισθού σύμφωνα και με την πρόταση της ΓΕΣΕΕ. Εμείς δεν λέμε πράγματα τα οποία είναι πέρα από το πλαίσιο της ζήτησης με τους κοινωνικούς εταίρους. Στα 751 ευρώ. Φίλες και φίλοι, η απάντηση σε πολλά από αυτά τα δημοσιονομικά είναι ότι δεν έχουμε λεπτόδεντρο. Ας πάμε λοιπόν και στο λεπτόδεντρο. Αν θυμάστε από το βήμα της Βουλής στον προϋπολογισμό, ο Πρωθυπουργός επέρετο, μαζί με τον Υπουργό τον Αρμόδιο, ότι κάνει την τέταρτη παγκοσμίως δημοσιονομική επέκταση την εποχή της πανδημίας της τάξης των 43 δισεκατομμυρίων ευρώ. Και πού πήγαν αυτά τα χρήματα? Τότε είχαν λεπτόδεντρο. Και σήμερα το λεπτόδεντρο τι έγινε? Ξεράθηκε.
Μήπως υπερεξόδεψαν χρήματα εκείνη την εποχή. Μήπως τελικά ο κύριος Μητσοτάκης είναι πρωταθλητής στη σπατάλη και σήμερα έχει μείνει αποκάψιμο για να ασκήσει πολιτικές που ασκούν άλλα ευρωπαϊκά κράτη. Έπρεπε να δοθούν οι επιστρεπτές προκαταβολές χωρίς συγκεκριμένα κριτήρια. Έπρεπε τα χρήματα να μοιράζονται οι φόροι μας, οι φόροι του ελληνικού λαού, χωρίς να υπάρχει σύγκριση με τζίρους του παρελθόντος. Έπρεπε να πάει από το βήμα της ΔΕΘ και να πει για μια πολιτική που ασκείται τους τελευταίους μήνες, που μπορεί ένας παππούς ή πατέρας να δώσει έως 4,2 εκατομμύρια ευρώ κινητή και ακίνητη περιουσία στα παιδιά και τα εγγόνια του χωρίς φορό. Είναι αυτές πολιτικές μιας χώρας που πέρασε 10 χρόνια δημοσιονομικής κρίσης και φτώχειας και έχει στείλει εκατοντάδες χιλιάδες Ελληνόπουλα στο εξωτερικό να ψάχνουν δουλειές. Ο κ. Μητσοτάκης δεν είναι δημοσιονομικά ενάρετος. Είναι δημοσιονομικά πελατειακός, όπως ήταν ο κ. Τσίπρας. Γι' αυτό ήρθε η εποχή μιας άλλης πολιτικής και αυτή είναι η πολιτική της δημοκρατικής παράταξης. Μιας πολιτικής υπεύθυνης, ρεαλιστικής, συγκεκριμένης, που δίνει τα κίνητρα στη μεσαία τάξη και στους ευάλωτους να σταθούν ξανά όρθιοι μέσα από μια ανταγωνιστική παραγωγική βάση και από πολλές καλές θέσεις εργασίας. Φίλες και φίλοι, είναι πρωταθλητές στο να διορίζουν μετακλητούς υπαλλήλους και ο κύριος Τσίπρας και ο κύριος Μητσοτάκης. Είναι πρωταθλητές στις απευθείες αναθέσεις. Γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά τι συμβαίνει πίσω από το πέπλο της πανδημίας. Όμως τα προβλήματα πολλαπλασιάζονται. Και όταν τα προβλήματα πολλαπλασιάζονται, η αγωνία, η απελπισία, η ανάγκη και μια πραγματική ελπίδα, χωρίς το λαϊκισμό προηγούμενων κυβερνήσεων, μα βάζουν και διλήμματα, λέει σοσιαλισμός ή βαρβαρότητα. Τι ζήσαμε τη βαρβαρότητα? Το σοσιαλισμό δεν ζήσαμε. Το ζήσαμε και τον Καμένο και τον Τσίπρα και την κυρία Κωνσταντοπούλου και τον κύριο Βαρουφάκη και την εξαήλωση της δημόσιας περιουσίας από τις τράπεζες. Τα ζήσαμε όλα. Την αλλαγή θέλει ο λαός. Στην καθημερινότητά του. Το πρόγραμμα, την ασφάλεια, τη σταθερότητα, την προοπτική, τη συζήτηση και όχι το διέρη και βασίλευε. Αγαπητές φίλες και φίλοι, πυρηνικός πόλεμος να γίνει, θα έχουμε διχασμό στην ελληνική κοινωνία, διότι αυτό είναι το εργαλείο και της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν συγκλίνουν πουθενά. Στο μόνο που συγκλίνουν είναι στο πάθος για τις καρέκλες. Εμείς πάνω απ' όλα βάζουμε το εθνικό συμφέρον, την πατρίδα, το λαό. Γι' αυτό λέμε ναι στα καλά και όχι σε αυτά τα οποία υπονομεύουν την ευημερία μας. Γι' αυτό είμαστε μια δύναμη συνέπειας. Γι' αυτό πρέπει να πούμε ότι όταν λέει ο κύριος Τσίπρας ότι παρέλαβε καταστροφή με ισοσκελισμένους προϋπολογισμούς, μάλλον εμείς παραλάβαμε το 9 πυρηνική καταστροφή με 15,5% εξωτερικό έλλειμμα παγκοσμίως, το μεγαλύτερο έλλειμμα στο συζύγιο τρεχουσών συναλλαγών. Αυτό από τον κύριο Καραμαλή. Και τα όσα με εύκολο τρόπο σήμερα προσπαθούν να ξεπετάξουν από πάνω τους, νομίζουν ότι αναφέρονται σε ένα κόμμα το οποίο ξεχνά. Δεν ξεχνάμε. Δεν ξεχνάμε ότι πάνω στην πλάτη αυτής της παράταξης παίχτηκαν πολιτικά παιχνίδια και από τη δεξιά και από το ΣΥΡΙΖΑ. Πάνω στην πλάτη αυτού του λαού, για να γίνει πρωθυπουργός και ο Τσίπρας και ο Σαμαράς, φτιάχνηκαν παραμύθια για αγρίους που έκαναν την Ελλάδα να χάσει την ευκαιρία να γίνει Πορτογαλία. Είχα πάει πρόσφατα σε μια επίσκεψη για να συναντήσω τον πρωθυπουργό της Πορτογαλίας, τον Αντώνιο Κώστα. Και εκεί έκανε διαφορές. Άλλα έλεγε δεξιά, άλλα έλεγαν οι σοσιαλδημοκράτες, άλλα η αριστερά. Αλλά δεν σκοτώθηκαν για όλα. Γι' αυτό μπήκανε φτωχότεροι από εμάς στο μνημόνιό τους και βγήκαν από το μνημόνιό τους πλουσιότεροι από εμάς. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Εμείς λοιπόν μπροστά στην κουλτούρα του διχασμού,
της απαξίωσης, της στρέβλωσης, του ελιτισμού και του λαϊκισμού, βάζουμε την κουλτούρα του διαλόγου, της συνεννόησης, αλλά με αξιακό τρόπο. Δεν μπαίνουμε στα παιχνίδια διανομής της εξουσίας. Δεν ζητάμε συνεργασίες για να μοιράσουμε καρέκλες και για να ξαναγίνουν πρωθυπουργοί κάποιοι που τους έδωσε την ευκαιρία ο λαός και απέτυχαν παταγωδώς. Από μας πρωθυπουργική καρέκλα δεν θα δει ούτε ο κύριος Τσίπρας, ούτε ο κύριος Μητσοτάκης, να το πούμε ξεκάθαρα για να μην περιμένουν τίποτα. Από μας ο ελληνικός λαός θα δει μια άλλη μέρα. Μια μέρα σταθερότητας προοπτικής, κοινωνικής δικαιοσύνης και εθνικής αξιοπρέπειας. Φίλες και φίλοι, ας πάμε τώρα και στα ειδικά θέματα. Πριν πάω στην ενέργεια, θέλω να σταθώ σε ένα τεράστιο ζήτημα της εποχής. Το δημογραφικό ζήτημα. Και χθες στην Νεανή, συζητώντας με φίλους, τους ρωτούσα τι γίνεται με τον πληθυσμό της περιοχής σας. Όλοι βλέπουμε τι συμβαίνει σε όλη την ελληνική επαρχία, σε όλη την ελληνική περιφέρεια. Φεύγουν τα παιδιά, μικρές οικογένειες. Τι πρέπει να κάνουμε? Να αφήσουμε το έθνος σε 30 χρόνια από τώρα να είναι ένα έθνος γερόντων, ένα έθνος χωρίς εργατικά χέρια, ένα έθνος το οποίο θα πληρώνει πανάκριβους εξοπλισμούς και θα έχει ένα ατυχές και άστοχο κοινωνικό κράτος που θα δίνει λίγα για τις νεότερες γενιές, χωρίς ευκαιρίες για οικονομική ευημερία, χωρίς ευκαιρίες για να δημιουργήσουμε μία στιβαρή νέα γενιά που θα μπορεί να είναι μια πραγματική ελπίδα για το μέλλον. Φίλες και φίλοι, μετά από 10 χρόνια περιπέτειας το πολιτικό σύστημα δεν έβαλε μυαλό και δεν καταλαβαίνει αυτό το θέμα. Δεν είναι ένα θέμα απλό. Είναι το μεγαλύτερο εθνικό ζήτημα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Και εμείς ξεκινάμε πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Και η υγεία και η παιδεία, όπως εμπνεύστηκαν από τη δεκαετία του 80 με το ΕΣΥ, το ισχυρό δημόσιο πανεπιστήμιο, την ισχυρή δημόσια δευτεροβάθμια εκπαίδευση, την πρωτοβάθμια, πρέπει και σήμερα να αναβαθμιστούν και να είναι πυλώνες κοινωνικής δικαιοσύνης και θετικής προς τα πάνω κοινωνικής κινητικότητας. Δεν μπορεί σήμερα να μην μιλάμε για το κόστος ζωής. Είναι πολύ δύσκολο να κάνεις οικογένεια. Όλα τα στοιχεία δείχνουν ότι το κόστος για τη στέγη είναι ένα μεγάλο εμπόδιο για τους νέους ανθρώπους. Και καταθέσαμε μία ολοκληρωμένη πρόταση. Μία πρόταση που δεν ακούσει από κανένα άλλο κόμμα τόσα χρόνια. Για κοινωνική κατοικία, αλλά όχι για να δίνει σπίτια το κράτος στους πολίτες, αλλά για να νοικιάζει το κράτος στους πολίτες ή να δίνει ειδικό φορολογικό πλαίσιο στους ιδιοκτήτες για να το νοικιάζουν στους πολίτες και στους νέους με ένα πολύ χαμηλό ενίκιο. Γιατί λοιπόν πάμε σε αυτή την πολιτική και όχι σε αυτή που ακούστηκε από τον κύριο Μητσοτάκη ή υπήρξε μια διαρροή? Θέλω να απαντήσω σε αυτά που λέμε, που δεν έχουν καμία σχέση με αυτά που λένε αυτοί. Γιατί εμείς θέλουμε να αποκλιμακωθούν συνολικά τα ενίκια, να πέσει το κόστος ζωής. Δεν γίνεται να είναι βιώσιμη η σημερινή ζωή του ελληνικού λαού με αυτούς τους μισθούς και με ένα κόστος πολλαπλάσιο από άλλα ευρωπαϊκά κράτη που έχουν καλύτερους μισθούς. Αυτό το μοντέλο είναι μη βιώσιμο. Διώχνει τα παιδιά από τη χώρα. Διώχνει τη νέα γενιά. Γι' αυτό λοιπόν εμείς μιλούμε για μια κοινωνική κατοικία η οποία θα δίνεται με χαμηλό κόστος, με συγκεκριμένα κοινωνικά κριτήρια και θα αποκλιμακώνει με τον ανταγωνισμό τα ενίκια σε όλα τα αστικά κέντρα που η κατάσταση λόγω του Airbnb, της βραχυχρόνιας μίσθωσης και άλλων προβλημάτων έχει κλιμακωθεί τα τελευταία χρόνια. Και το λέω αυτό διότι υπάρχει ένα επιχείρημα που αποδεικνύει πώς η Νέα Δημοκρατία με ένα απλοϊκό τρόπο περιφρονεί χυδαία το πρόβλημα αυτό της νέας γενιάς. Αν το ήξεραν, αν το γνώριζαν πραγματικά,
αν είχαν την κοινή αγωνία που έχουμε εμείς, την ίδια αγωνία, δεν θα πήγαινε ο κύριος Μητσοτάκης να εντάξει το Ταμείο Ανάκαψης, το μεγαλύτερο χρηματοδοτικό εργαλείο της εποχής μας από την Ευρωπαϊκή Ένωση, 100 κατοικίες σε όλη την Ελλάδα, 70 στην Αθήνα και 30 στη Θεσσαλονίκη, όταν οι Πορτογάλοι ενέταξαν 26.000 κατοικίες, οι Ισπανοί 20.000 κατοικίες και οι Ιταλοί 10.000 και να μας λέει το ήξερε και έχει σχέδιο. Κανένα σχέδιο. Μια επικοινωνιακή απάντηση ήταν σε αυτό που προτείναμε εμείς για να αλλάξουμε κάπως και να αντιμετωπίσουμε αυτό το μεγάλο πρόβλημα της σημερινής εποχής. Αυτό λοιπόν δείχνει ότι ο ελιτισμός της δεξιάς περιφρονεί πραγματικά τα προβλήματα των πιο αδύναμων Ελλήνων. Και οι μόνες τους απαντήσεις είναι καθαρά επικοινωνιακού χαρακτήρα. Φίλες και φίλοι, για να πάω στα σκληρά θέματα της ενέργειας. Από αυτήν εδώ την αίθουσα, πριν χρόνια, σας είχα πει ως ευρωβουλευτής, δεν υπάρχουν εύκολες λύσεις. Και θυμάμαι κάποιους από άλλα κόμματα να σας λένε να φύγουμε, λέει, από το εμπόριο ρήπων. Λες, μπορούσαμε να φύγουμε από το ευρώ. Ήδη πάνω κάτω, που έχουν γίνει τώρα υπεύθυνοι, που έπαιξαν τη χώρα στα ζάρια το 2015 με την κοροϊδία του δημοψηφίσματος. Οι ίδιοι σε άλλα θέματα έλεγαν τότε να φύγουμε από το εμπόριο ρήπων. Τι είναι, λέει, το Ταμείο Εξυγχρονισμού, τι είναι το Ταμείο Δικής Μετάβασης, ψίχουλα. Τελικά όταν αυτά τα ψίχουλα δεν πήραμε. Αυτή ήταν η πολιτική τους προσέγγιση. Με απόλυτη δική τους ευθύνη. Τι πρέπει να κάνουμε σήμερα? Σήμερα πρέπει να δούμε τις συνθήκες της παγκόσμιας πραγματικότητας. Να πάμε σε απανθρακοποίηση. Θα πάμε σε απανθρακοποίηση. Δεν είναι μια δική μας πολιτική. Είναι μια παγκόσμια πολιτική. Όποιος παρακολουθεί τα μεγάλα θέματα του κλίματος, το κλίμα σαρώνει. Πέρυσι κάηκαν 10 φορές περισσότερα στρέμματα πέρα τα προβλήματα του κρατικού μηχανισμού σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Υπάρχει πρόβλημα με τους υδάτινους σπόρους. Υπάρχουν ζητήματα που τα βρούμε μπροστά μας και πρέπει να προετοιμάσουμε το λαό. Γιατί ένας λαός προετοιμασμένος, όταν έρχεται μια κρίση, την περνάει ηπιότερα. Ένας λαός και ένα κράτος απροετοίμαστο, όταν έρθει η κρίση, τον σαρώνει. Και δυστυχώς το σημερινό πολιτικό σύστημα δεν μιλάει για μια ανθεκτική κοινωνία. Μιλάει για μια κοινωνία που τη διαχειρίζονται μόνο με τον ορίζοντα των επόμενων εκλογών για να εφαρπάξουν την ψήφο του ελληνικού λαού. Εμείς έχουμε όραμα για το μέλλον. Θέλουμε μια ισχυρή Ελλάδα, μια ισχυρή πατρίδα, που στα μεγάλα θέματα γεωπολιτικής ασφάλειας θα βάλει και το μεγάλο θέμα που είναι το ενεργειακό. Και όχι μια χώρα ευάλωτη στις παγκόσμιες εξελίξεις. Γι' αυτό προτεραιότητά μας είναι η απανθρακοποίηση να γίνει με ένα ήπιο και βιώσιμο τρόπο. Κοινωνικά δίκαιο για τη δική Μακεδονία και την Πελοπόννησο, αξιοποιώντας όλα τα χρηματοδοτικά εργαλεία αλλαγής του οικονομικού μοντέλου, αλλά με ένα ήπιο τρόπο. Και όχι για να φτιασιδώσει την εικόνα του ο κ. Μητσοτάκης ως πράσινος πρωθυπουργός, να ανακοινώνει χωρίς κανένα σχέδιο την επιτάχυση της μετάβασης και να κάνει την Ελλάδα περισσότερο εξαρτημένη, όχι από το δικό μας εθνικό καύσιμο, αλλά από το ξένο καύσιμο των Ρώσων και άλλων τρίτων χωρών, για να φτιάξει τη δική του εικόνα. Αυτή δεν είναι υπεύθυνη πολιτική. Αυτή είναι πολιτική που πληρώνει το κόστος και το μάρμαρο ο πιο αδύναμος Έλληνας, η Δυτική Μακεδονία και η Πελοπόννησος, και ο κ. Μητσοτάκης τώρα κάνει τον Πόντιο Πιλάτο. Εμείς λοιπόν μιλάμε για ήπια αποκινητοποίηση, χωρίς περαιτέρω δέσμευση σε τρίτα κράτη από το φυσικό αέριο, με επιτάχυση των ερευνών για να δούμε τελικά τι γίνεται με τους φυσικούς πόρους, διότι θα μας πει ο Γιάννης Ομανιάτης ως ειδικός και πρωταγωνιστής της πολιτικής αυτής, ποιο είναι το περιθώριο για να φτιάξουμε ένα ενεργειακό μείγμα ασφαλές και χαμηλού κόστους για τον ελληνικό λαό και βέβαια για να ασκηθεί η μεγάλη και κρίσιμη πολιτική των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Αλλά πώς να ασκηθεί? Τι σημαίνει πράσινη μετάβαση? Σημαίνει ένα τεράστιο εμπορικό έλλειμμα? Γιατί εμείς τίποτα από αυτά που πρέπει να αξιοποιήσουμε ή να χρησιμοποιήσουμε σε αυτές τις επενδύσεις δεν το φτιάχνουμε στην Ελλάδα ή σχεδόν τίποτα? Τι κάνουν άλλα κράτη?
Ιταλία από το Ταμείο Ανάκαμψης, έκανε σύμπραξη το κράτος με τον ιδιωτικό τομέα και ανακοίνωσε να φτιάξουν ένα από τα μεγαλύτερα εργοστάσια στην Ευρώπη σε μπαταρίες, για να έχουν δική τους τεχνολογία και να συγκρατούν ενέργεια από τη ΣΑΠΕ. Πάμε λοιπόν να δούμε το δικό μας εθνικό παράδειγμα, για να την ποιότητα της σημερινής διακυβέρνησης. Να βγάλουμε το λιγνίτι για να πάμε, λέει, στη μετάβαση και το θεσμικό πλαίσιο που έχει το πιο κρίσιμο στοιχείο του πυλώνα της μετάβασης, που είναι η αποθήκευση, ο κύριος Μητσοτάκης το φέρνει, λέει, σε μερικές εβδομάδες. Δηλαδή θα κάναμε ενεργειακή μετάβαση χωρίς εθνικό πλαίσιο αποθήκευσης. Και θα μου πείτε τι σημαίνει αυτό. Ξέρετε τι σημαίνει? Το προηγούμενο Σαββατοκύριακο η χώρα μας είχε πλεώνασμα στη ΣΑΠΕ. Και το πλεώνασμα χάθηκε διότι η χώρα μας δεν είχε μηχανισμούς αποθήκευσης. Άρα ακόμη και αν θέλαμε να κάνουμε αυτή τη μεγάλη μετάβαση, δεν έχουμε τις υποδομές για να την κάνουμε ουσιαστικά και εθνικά βιώσιμη. Πάμε στο δεύτερο επιχείρημα. Και τι σημαίνει για το λαό αυτή η μετάβαση? Για τον απλό κόσμο, για τον ευάλωτο, το φτωχό Έλληνα, που βλέπει το τιμολόγιο σήμερα και νιώθει ότι ουσιαστικά δεν έχει επόμενη μέρα στα οικονομικά του σπιτιού του. Ποια είναι η δίκαιη μετάβαση στον πύρινα της ιδεολογίας μας? Είναι η πράσινη ενέργεια να μην είναι παιχνίδι πέντε μεγάλων εταιριών, όπως θέλει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Αλλά η πράσινη ενέργεια, όπως κάνουν άλλα κράτη, η Γερμανία, η Πορτογαλία, η Ισπανία, πολλά κράτη, να είναι η δυνατότητα κάθε αγρότη, κάθε κτηνοτρόφου, κάθε μεταποιητή, κάθε Έλληνα εν τέλει, να χρησιμοποιήσουν τις νέες αυτές τεχνολογίες, να γίνουν οι ίδιοι παραγωγοί ενέργειας για την ενέργεια που καταναλώνουν, με φωτοβολταϊκά συστέγες, με ενεργειακές κοινότητες, ώστε όταν υπάρχουν παγκόσμιες εξελίξεις που αυξάνουν την ενέργεια, αυτή να είναι θωρακισμένη για τα επόμενα 10-15 χρόνια, διότι θα είναι και καταναλωτές μεν, αλλά και παραγωγοί δε, διασφαλισμένοι ότι ό,τι και αν γίνει στη Ρωσία ή στο Αζερμπαϊτζάν ή στην Αμερική, αυτοί θα ξέρουν ότι η τιμή τους είναι σταθερή. Αυτό είναι πράσινη μετάβαση. Και όχι πράσινη μετάβαση είναι πέντε μεγάλοι επιχειρηματίες στην Ελλάδα να γιγαντωθούν και εμείς να πληρώνουμε πολλαπλάσια το κόστος της γιγάντωσής τους, με μια κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας να κάνει αδίκως τον τροχονόμο εις βάρος όλων των Ελλήνων. Φίλες και φίλοι, εξοικονόμηση. Τι σημαίνει εξοικονόμηση? Εξοικονόμηση είναι ένα πολύ μεγάλο εργαλείο για να μειώσουμε τις ανάγκες μας. Κάνουμε όμως με σωστό τρόπο εξοικονόμηση? Η εξοικονόμηση αυτή έχει προτεραιότητες? Η εξοικονόμηση αυτή έχει δώσει τη δυνατότητα σε χιλιάδες Έλληνες να αποκτήσουν πραγματικά ένα άλλο τρόπο κατανάλωσης ενέργειας? Θέλω να σας θυμίσω ότι μέχρι πριν από μερικούς μήνες ήταν όποιος προλάβει τον κύριο είδε, όποιος έκανε πρώτος το κλικ στον υπολογιστή, χωρίς ουσιαστικά κριτήρια. Με δική μου επερώτηση στην Επίτροπο Φερέιρα πιέζει ο κύριος Χατζηδάκης και με απάντησή της μετά άλλαξε το πλαίσιο, ώστε να έχουμε ένα πλαίσιο αξιοκρατικό που βάζει πρώτος στο εξοικονομώ τους πιο ευάλωτους Έλληνες, για να έχουμε πραγματικά αυτό που λέει ο Επίτροπος Τίμερμανς, ότι η πράσινη μετάβαση θα πετύχει μόνο αν δεν αφήνει κανένα πίσω στην ενεργειακή φτώχεια. Διότι αν λέμε για πράσινη μετάβαση και κάποιοι κερδίζουν και οι πιο ευάλωτοι βλέπουν τα τιμολόγια να αυξάνουν για λόγους και γεωπολιτικούς, τότε οι λαοί της Ευρώπης θα ταυτίσουν αυτή την πολύ χρήσιμη πολιτική για την ανθρωπότητα με το κέρδος των πολλών και με το κέρδος των λίγων και με το κόστος των πολλών. Φίλες και φίλοι, ένα άλλο μεγάλο ζήτημα είναι η ρύθμιση της αγοράς. Έχουμε μια ρυθμισμένη αγορά στον τομέα της ενέργειας? Έχουμε διαφάνεια? Θέλω να σας πω μόνο ένα στοιχείο.
στη χρηματιστηριακή αγορά, το τιμολόγιο το δικό μας είναι χρηματιστηριακή τιμή της επόμενης μέρας 100%. Το τιμολόγιο στη Γερμανία και στη Γαλλία είναι χρηματιστηριακή τιμή της επόμενης μέρας στο 29%. Και στην Ιταλία είναι μόλις το 11%. Γιατί δεν αλλάζουν όλα αυτά? Γιατί δεν χρησιμοποιεί το Ταμείο Ανάκαμψης? Για να έχουμε ένα δίκτυο, το οποίο θα είναι δίκτυο υψηλής διασυνδεσιμότητας, για να ασκήσουμε πολιτικές για όλους, για να μπορούμε όλοι. Και όχι σήμερα, λόγω του ότι το δίκτυο είναι χαμηλής ποιότητας, πάρα πολλοί άνθρωποι που θέλουν να κάνουν πολιτικές ανανεώσιμων πηγών να μην μπορούν να πάρουν διασύνδεση. Προσέξτε λοιπόν πόσο υπεύθυνη η κυβέρνησή μας. Σε αυτό λοιπόν το μεγάλο χρηματοδοτικό εργαλείο, σε αυτά τα μεγαλύτερα, από τα μεγαλύτερα που θα έχει η δική μας γενιά, δεν ξέρουμε βέβαια τι περιπέτειες μπορεί να περάσει ο κόσμος στο μέλλον, αλλά αυτό φαίνεται μέχρι σήμερα. Μόλις η χώρα μας προορίζει 195 εκατομμύρια για τη διασύνδεση των νησιών, 100 εκατομμύρια για την ενίσχυση ανθεκτικότητας του δεκτύου και μόλις 12 εκατομμύρια για την αύξηση της ισχύως του κατά 800 μεγαβατόρες. Καμία πρόβλεψη για επέκταση διασυνδεσιμότητας με την υπόλοιπη Ευρώπη και έτσι η χώρα παραμένει σε ενεργειακή απομόνωση. Το μόνο που ακούμε αποσπασματικά και χωρίς καμία συζήτηση στο δημόσιο διάλογο είναι ότι κουβεντιάζει, λέει, το Υπουργείο με την κυβέρνηση της Βουλγαρίας μήπως συγχρηματοδοτήσουμε ένα εργοστάσιο πυρηνικής ενέργειας. Πότε κουβεντιάστηκαν όλα αυτά? Πότε στο δημόσιο διάλογο καλέστηκε η αυτοδιοίκηση της Κοζάνης, η περιφέρεια? Να δούμε αυτό το Ταμείο Ανάκαμψης, το χρηματοδοτικό εργαλείο. Πώς αξιοποιείται για τη δική σας περιοχή? Πώς αξιοποιείται για την υπόλοιπη Ελλάδα? Έγινε κάποιος εθνικός δημόσιος διάλογος? Δυστυχώς στο μεγάλο αυτό εργαλείο των 32 δισεκατομμυρίων το χειρίζεται η ελληνική κυβέρνηση ως ένα διευρυμένο ΕΣΠΑ. Εμείς λέμε όχι. Δεν μπορεί να συνεχίζεται να βιώνει ο ελληνικός λαός μία κυβέρνηση δίθεν αρίστον, μία κυβέρνηση όπου το επιτελικό χάος του Μαξίμου το πληρώσαμε στην πανδημία, το πληρώσαμε στις φυσικές καταστροφές, το πληρώνουμε στην ενεργειακή κρίση, το πληρώνουμε στην δημοσιονομική τους αποτυχία, κάνοντας τη χώρα ξανά δημοσιονομικά ευάλωτη. Εμείς λέμε με απόλυτη ευθύνη ότι πρέπει ο ΑΔΜΙΕ και ο ΔΔΕ να εκπονήσουν μία μελέτη που να μαπούνε στον ελληνικό λαό ξεκάθαρα τι χρειάζεται το δίκτυο της χώρας στις διασυνδέσεις με το εξωτερικό, τι χρειάζεται στο εσωτερικό για να γίνει ένα δίκτυο ανθεκτικό και να κάνουμε αυτή τη μετάβαση με ένα δίκαιο και βιώσιμο τρόπο. Φίλες και φίλοι, κλείνοντας, θέλω να σας ευχαριστώ πάρα πολύ, διότι βλέπω ότι υπάρχει ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, όχι μόνο από παλαιούς μας ψηφοφόρους, από ανθρώπους που πίστεψαν των παλαιότερων γενεών, στον ιδρυτή μας Ανδρέα Παπανδρέου, που πίστεψαν στην προσπάθεια να φτιάξει η χώρα μας υποδομές, ότι όλα αυτά τα μεγάλα έργα, οι οδικοί άξονες, τα νοσοκομεία, τα πανεπιστήμια, αυτό το τεράστιο έργο της παράταξής μας είναι μια εθνική πρίκα για όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες, αλλά είμαι διπλά χαρούμενος, γιατί βλέπω σε όλη την Ελλάδα και τη νέα γενιά ξανά κοντά μας. Βλέπω ξανά νέους ανθρώπους που θέλουν να ακούσουν ένα λόγο διαφορετικό. Νέους ανθρώπους που είναι στο εξωτερικό, έμειναν στη χώρα και θέλουν να μείνουν στην Ελλάδα, να δημιουργήσουν, να κάνουν οικογένεια. Θέλουν να ζήσουν με αξιοπρέπεια, με δικαιοσύνη. Βαρέθηκαν από τα μεγάλα λόγια, από τη φαυλότητα, από τις διαιρέσεις, από τις άγονες συγκρούσεις. Σε όλους αυτούς και σε όλους εσάς δεσμεύομαι ότι κάθε πολιτική μας πρόταση θα είναι μία πρόταση που θα προκύπτει μέσα από ισχυρό δημόσιο διάλογο. Και δεν το κάνω αυτό γιατί θέλω το κόμμα μας να είναι μόνο ένα δημοκρατικό κόμμα. Το κάνω αυτό διότι πιστεύω ότι είναι εθνικό μου και εθνικό μας καθήκον να μεταρρυθμίσουμε το πολιτικό σύστημα στην Ελλάδα.
και να κάνουμε τα παιδιά των νεότερων γενεών να ξαναπιστέψουν ότι η πολιτική είναι λύση και όχι πρόβλημα. Ότι η πολιτική δεν είναι κάποιοι δημόσιοι υπάλληλοι της εξουσίας που θέλουν πολύ απλά να μένουν για πάντα διαχρονικά σε καρέκλες εξουσίας. Απλά βλέπουν τη δράση τους ως λειτουργήμα και όχι ως επάγγελμα. Το κάνω αυτό διότι θέλω πραγματικά να σφυριλατήσουμε μια άλλη κουλτούρα διαλόγου και να απομακρύνουμε τις εντάσεις από την κοινωνία μας. Δεν μπορεί να συνεχίζεται η χώρα μας, μια μικρή χώρα με πολύ μεγάλες δυνατότητες, να ζει συνεχώς σε συντορικές εντάσεις, επειδή δύο κόμματα ιστορικά έμαθαν να τη διχάζουν για να ηγεμονεύουν πολιτικά. Και θέλω αυτά που σας τα λέω να τα δείτε αυτά τα πράγματα με μια ιστορική σκοπιά και με ένα φιλοσοφικό πνεύμα. Πότε ο ελληνικός λαός ζούσε σταθερότητα και ευημερία? Πότε έπεφταν οι τόνοι και υπήρχε εθνική στρατηγική με πατριωτικό χαρακτήρα και ρεαλισμό? Όταν ιστορικά πάνω από τα τελευταία 100 χρόνια η Δημοκρατική Παράταξη με τον πρώτο μεγάλο ιδρυτή της Ελευθέρωσης, Βενιζέλο, ηγεμόνευε στην Ελλάδα. Γιατί αυτή είναι η ιστορία της Δημοκρατικής Παράταξης. Και είμαστε απόγονοι αυτής της πολύ μεγάλης ιστορικής κληρονομιάς. Έχοντας λοιπόν στον πυρήνα των αξιών μας αυτές τις αρχές, τις πατριωτικές αρχές, της εθνικής δικαιοσύνης, της κοινωνικής δικαιοσύνης και της εθνικής αξιοπρέπειας, μαζί θα διαμορφώσουμε ένα καλύτερο μέλλον για όλες τις Ελληνίδες, για όλους τους Έλληνες, έχοντας στο προσκήνιο των πολιτικών μας επιλογών τα παιδιά σας και τα εγγόνια σας. Καλή δύναμη και καλό μας αγώνα. Και είμαι και σίγουρος και εδώ από την Κοζάνη ότι αυτή τη νέα μας προσπάθεια ανανέωσης, ενότητας, πολιτικής αυτονομίας θα την τιμήσει ο ελληνικός λαός, διότι είδε, έζησε και ξέρει πολύ καλά ότι πια γνωριζόμαστε όλοι. Είδε τι περίμενε και τι είδε από το ΣΥΡΙΖΑ και τους ανεξάρτητους Έλληνες, είδε τι περίμενε από τη νέα βερσιόν της Νέας Δημοκρατίας του κ. Μητσοτάκη. Ήρθε η εποχή να δώσει μία ευκαιρία για να δει μια νέα μέρα προοπτικής από τη Δημοκρατική Παράταξη, που με αίσθηση ευθύνης, με αίσθηση καθήκοντος, προσπαθεί μέρα με τη μέρα να οικοδομήσει ένα πρόγραμμα που θα ενώνει τους Έλληνες για μια καλύτερη μέρα για τον ελληνικό λαό, για μια καλύτερη μέρα για την πατρίδα μας. Να είστε καλά και πάλι και καλό μας αγώνα. Ευχαριστώ.